πάμε προς Ιτία, να εστιάσουμε λίγο στη δυναμική του γεωπάρκου Ιτίας. Είχαμε και μία πεζοπορία, είχαμε και μία εξόρμηση στις 19 του μήνα από τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου. Και θέλω να πάμε στον κύριο Βαγγέλη Περάκη, το συντονιστή γεωπάρκου Ιτίας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάμε. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ασχοληθεί και μέσα από την εκπομπή πάρα πολλές φορές με το γεωπάρκο Ιτίας, αυτή τη δυναμική, αυτές τις πρωτοβουλίες ανάδειξης, προκειμένου να προσελκύσουμε και κόσμο στο κομμάτι του θεματικού τουρισμού, να βρεθεί στην περιοχή της Ιτίας μόνο και μόνο για να επισκεφθούν αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου που παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες. Σεβασμός στη φύση από τη μία, αλλά απ' την άλλη πρέπει να βρούμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε αυτή την δυναμική. Πάμε στον κύριο Περάκη, συντονιστής Γεωπάρκου Ιτίας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα μας, Ιτία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναφέρθηκα σε αυτή τη δυναμική και σε αυτό το ξεχωριστό χαρακτήρα του γεωπάρκου με αφορμή και την εξόρμηση του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Ναι, όντως είχαμε μια πολύ καλή εκδήλωση την Κυριακή. Είχε ο Άγιος Νικόλαος Ορειβατικός και οργανώσει μια εκδρομή στη Ιτία. Και τελικά κατέληξε μια πανομαρχιακή συνάντηση. Οι γεραπετρίτες, οι Ιτιακοί, οι Αγιονικολιώτες στην καρδιά του γεωπάρκου, 50 άτομα. Όπου απολαύσαμε μια εξαιρετική μέρα για περπάτημα και περιηγηθήκαμε στους γεωτόπους, στην ιστορία, στον πολιτισμό της περιοχής. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη θεματική, ποιος ο σχεδιασμός ο οποίος κυριαρχεί αυτή τη στιγμή και ποιες οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα. Βασικός στόχος να γίνει περαιτέρω γνωστή η περιοχή, περισσότερο γνωστή η περιοχή μέσα από το γεωπάρκο. Ακριβώς. Ο Δήμος έχει επενδύσει πάρα πολλά στο γεωπάρκο και το έχω διαπιστώσει ότι και η περιφέρεια Κρήτης το τελευταίο διάστημα μέσα από τα ΟΧΕ, όπου που οι τέσσερις περιοχές UNESCO που έχει Κρήτη, Σαμαριά, Ψιλορίτης, Αστερούσια και Ιτία, σε μια κοινή προσπάθεια της περιφέρειας, οι περιοχές αυτές αναδεικνύονται ως κάτι ξεχωριστό, ξεχωριστοί προορισμοί, με στόχο όταν θα έρθει κάποιος στην Κρήτη να μπορεί να γνωρίσει όλο το νησί και για συγκυριακά μας έχει βολεύσει πάρα πολύ ότι από Δύση προς Ανατολή και από Ανατολή προς Δύση θα συναντήσει αυτές τις περιοχές. Οπότε καταλαβαίνετε πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και της περιφέρειας και τη συμμετοχή του Δήμου και των γεωπάρκων φυσικά. Να εστιάσουμε στις Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Περάκη. Ακούω την ερώτησή σας. Αναφορικά με τις πεζοπορικές διαδρομές λίγο, να μας δώσετε κάποια χαρακτηριστικά τους. Ωραία. Στο γεωπάρκο υπάρχουν 25 διαδρομές. Δεν είναι μόνο για πεζοπόρους. Έχει και για ποδηλατικές διαδρομές, αλλά και οδικά κάποιος μπορεί να κάνει να συνδεθεί με διάφορα σημεία στο γεωπάρκο. Έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό δίκτυο, το οποίο προσπαθούμε να το διατηρήσουμε σε πολύ καλή κατάσταση, με σήμανση σωστή και με καθαρισμούς, έτσι ώστε ο επισκέπτης να απολαμβάνει την εξόρμησή του στο περιβάλλον. Έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια και λόγω της συντονισμένης προσπάθειας που γίνεται από το γεωπάρκο, πάρα πολλοί κόσμοι περπατά στην ενδοχώρα της Ιτίας, στα βουνά δηλαδή και στα φαράκια που ευτυχώς έχουν πάρα πολλά και σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα λοιπόν ο περιπατικός τουρισμός έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Το βλέπουμε και από το γραφείο πληροφοριών που έχουμε στη Ιτία, τη ζήτηση που γίνεται για τους χάρτες, για παράδειγμα, των διαδρομών που έχει το γεωπάρκο, την ιστοσελίδα που επισκέπτονται οι επισκέπτες για τις διαδραστικές διαδρομές που έχουμε βάλει μέσα. Γενικά υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ο Δήμος βέβαια κάνει μια προσπάθεια κάτι παραπάνω. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το φαρέκι του Ρίχτη πλέον υπάρχει μια είσοδος και ο στόχος είναι για να καταρχήν να έχουμε ένα έλεγχο των επισκεπτών στο φαράγγι, αλλά κυρίως για την ασφάλεια των επισκεπτών. Θα γνωρίζετε από παλιά ότι γινόμαστε σημείο αναφοράς κάθε χρόνο με πάρα πολλούς τραυματισμούς πεζοπόρων μέσα στο φαράγγι, γιατί δεν υπήρχε τίποτα, καμιά υποδομή. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα στο φαράγγι μέσα και αυτό το βλέπουμε στις εκτιμήσεις και τις παρατηρήσεις που κάνουν οι επισκέπτες μετά την επισκέψη στο φαράγγι, ότι πλέον περπατάνε με ασφάλεια και απολαμβάνουν μικροί μεγάλοι αυτό το εξαιρετικό τοπίο. Απορία. Αντίστοιχα και στο Ραμανοκόπο. Κάποιος ο οποίος θέλει να γνωρίσει αυτές τις ομορφιές του γεωπάρκου και να έρθει σε επαφή με αυτά τα ξεχωριστά πραγματικά χαρακτηριστικά του, πού πρέπει να απευθυνθεί? Καταρχήν μπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα του γεωπάρκου, την ιστοσελίδα, όπου υπάρχει ο διαδραστικός χάρτης και μπορεί από το σπίτι του να κάνει μια εικονική περιήγηση σε όλο το γεωπάρκο, να δει όλες τις διαδρομές, υπάρχουν πανοραμικές λήψεις σε κάθε διαδρομή,
Οπότε μπορεί να έχει μια πρώτη επαφή ακόμα και από το σπίτι του. Υπάρχουν το οικοτουριστικό οδηγό του γεωπάρκου, ο οποίο είναι διαθέσιμο σε κέντρα πληροφόρηση τη ΕΤΙΑ. Υπάρχει φυσικά ο χάρτη των οικοτουριστικών διαδρομών. Και προσπαθούμε φυσικά και μέσα από διάφορες παρουσίες που έχουμε σε εκθέσεις θεματικού τουρισμού κλπ. Να δώσουμε την πληροφορία στον επισκέπτη για τη ΣΥΤΙΑ. Μάλιστα, εγώ πραγματικά είμαι σίγουρος ότι έχετε υιοθετήσει και το σκεπτικό που θα αναφέρω να βάλετε και τη νέα γενιά στο παιχνίδι, προκειμένου να γνωρίσει αυτόν τον πλούτο από τη μία και από την άλλη να σεβαστεί το περιβάλλον. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρξουν και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, υπήρξαν που έχουν υλοποιηθεί δράσεις, αλλά θα υπάρξουν και για το επόμενο διάστημα. Βεβαίως, έχουμε δράσεις για το επόμενο διάστημα. Καταρχήν, το θερινό σχολείο, το οποίο γίνεται συνεργασία με τα πέγον του νησιού, το οποίο καταλαβαίνετε ότι η εκπαίδευση και τα γεωπάρκα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θα γίνει τον Ιούλιο αυτό, και αυτή η δραστηριότητα. Το Μάιο νωρίτερα έχουμε το συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων, το οποίο θα γίνει στη Σιθεία 25 με 28 Μαΐου. Και φυσικά αυτό που λέτε με τη νέα γενιά είναι ο βασικός μας στόχος, έτσι αλλιώς, όλων των γεωπάρκων. Έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά των δημοτικών και των γυμνασίων κυρίως, μέσα από εκπαιδευτικές εκδρομές, μέσα από τα κέντρα πληροφόρησης τα οποία έχουμε, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία διαθέτει το γεωπάρκο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, πραγματικά, καλή επιτυχία. Είναι συντονισμένη προσπάθεια εκεί των φορέων της ΕΤΙΑΣ προκειμένου να αναδειχθούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία βέβαια εκεί τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριος Περάκη, συντονιστής του Γεωπάρκου.